Και πάμε στο ερώτημα αυτό εδώ που μας λέει ότι έχω μη διακεκριμένες υποδοχές, τις οποίες θέλουμε να διανύμουμε, μη διακεκριμένα, μη όμοια δηλαδή, σφαιρίδια. Ηλιοφαϊνότερη εκφώνηση, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Μας λέει ότι κάθε υποδοχή πρέπει να πάρει βέβαια τουλάχιστον ένα σφαιρίδιο, άρα έχει και έναν περιορισμό. Άρα λοιπόν να φτιάξω το σχηματάκι μας, έτσι, νη τα όμοια αντικείμενα. Και αμέσως μετά από κάτω θα βάλω τις υποδοχές, οι οποίες είναι 1, 2, 3 κτλ. Είναι μη συνολικά οι υποδοχές τις οποίες έχουμε να διαχειριστούμε. Μοιράζουμε τα αντικείμενα στις υποδοχές, έτσι, και έχουμε τον περιορισμό ότι κάθε υποδοχή πρέπει να πάρει τουλάχιστον ένα αντικείμενο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι να μοντελοποιήσουμε αυτή τη γεννήτρια, τα έχουμε συζητήσει αυτά πολύ αναλυτικά, οπότε είμαστε λίγο ψηλιασμένοι. Και πάμε λίγο στο πρώτο ερώτημα, όπου μας δίνει μια εκθετική γεννήτρια συνάρτηση, και αυτό αυτομάτως οδηγεί το ερώτημα να είναι λάθος χωρίς καμία περαιτέρω συζήτηση. Η διανομή ομοίων απαιτεί απλή γεννήτρια συνάρτηση. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Το συντελεστή του Χ στην ίδια ανή παραγωγικό στο ανάπτυγμα αυτής εδώ της γεννήτριας συνάρτησης. Και να παρατηρήσουμε εδώ πέρα ότι τα πράγματα φαίνονται συμπαθητικά, αλλά υπάρχουν δύο βασικά λάθη, έτσι. Το ένα λάθος το οποίο υπάρχει είναι το γεγονός ότι ο απαριθμητής αυτός εδώ ξεκινάει από το 1. Λάθος. Αφού έχουμε τον περιορισμό ότι έχουμε τουλάχιστον ένα αντικείμενο σε κάθε υποδοχή, θα έπρεπε να ξεκινάει από το Χ. Άρα λοιπόν αυτό είναι λάθος. Επίσης, ένα δεύτερο λάθος το οποίο υπάρχει είναι ότι έχει βάλει εκθετικό όρο. Αυτή εδώ πέρα αντιστοιχεί σε μοντελοποίηση, όπως έχουμε μάθει, διανομής διαφορετικών με σειρά στις υποδοχές. Άρα λοιπόν λάθος και τα δύο ερωτήματα. Αμέσως μετά μας δίνει τη μοντελοποίηση μιας εξίσωσης και βέβαια εδώ πέρα πάλι πρέπει να είναι βαθύ κτήμα μας το γεγονός ότι πάντοτε μια εξίσωση αντιστοιχεί σε ένα πρόβλημα διανομής ομοίων. Μια εξίσωση στην οποία αναζητώ ακέραιες λύσεις οι οποίες είναι μεγαλύτερες ή ίσως του μηδενός. Αυτό το λέει η θεωρία μας, θα πρέπει να το ξέρουμε και να δούμε ότι τα πράγματα πάνε καλά, δηλαδή έχουμε νη αντικείμενα όντως και έχουμε μη υποδοχές, άρα λοιπόν το τέριασμα είναι απόλυτο θα έλεγα. Μοιράζω δηλαδή τα αντικείμενα στις υποδοχές. Και επίσης βέβαια τώρα το θέμα είναι τον περιορισμό. Ενσωματώνεται άραγε ο περιορισμός. Αυτά εδώ πέρα τώρα τα κολοκύθια που γράφει εδώ ενσωματώνουν στην ουσία τον περιορισμό. Στην ουσία αυτό μας λέει ότι το χι είναι φυσικός αριθμός και από την άλλη μεριά κάθε ένα από τα χι είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 1. Εννοείται δηλαδή ότι το Χ1 είναι μεγαλύτερο στο 1, το Χ2 είναι μεγαλύτερο στο 1. Και... οπότε λοιπόν ενσωματώνεται πλήρως ο περιορισμός και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, ας πούμε, γιατί αυτό κάνει το ερώτημα συνολικά να είναι σωστό. Και τώρα πάμε στο τελευταίο ερώτημα, το οποίο απαιτεί να κάνουμε και συνδυαστική επίλυση του ερωτήματος. Δηλαδή μας δίνει συνδυαστικό αποτέλεσμα που σημαίνει ότι πρέπει να το λύσω το πρόβλημα συνδυαστικά. Πάμε να το κάνουμε λοιπόν. Δίνω ένα αντικείμενο σε κάθε υποδοχή, έτσι διαχειριζόμαστε προβλήματα διανομής ομοίων με περιορισμό, για να ικανοποιήσω τον περιορισμό. Εντάξει. Για να ικανοποιήσω τον περιορισμό. Και τα γράφω αυτά εδώ, αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή η σκέψη είναι συνεκτική. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο βήμα. Τώρα να καταγράψω ότι έδωσα συνολικά πόσα, ένα σε κάθε υποδοχή, άρα έδωσα τα μη αντικείμενα και αμέσως μετά απομένουν πόσα. Συνολικά τα αντικείμενα ήταν νη, έδωσα τα μη, άρα απομένουν νη μειον μη προς διανομή στις μη υποδοχές. Προς διανομή στις μη υποδοχές. Οπότε λοιπόν αφού έκανα αυτήν εδώ τη δουλειά, τώρα το πρόβλημα πλέον ως διανομή ομοίων. Έχω τα αντικείμενά μου είναι νη μειον μη, έτσι, οι υποδοχές μου είναι μη, το μειον ένα του τύπου στη θέση της, και χρησιμοποιώ τον τύπο της διανομής ομοίων, έτσι, δηλαδή αυτό είναι τα αντικείμενα, αυτές εδώ είναι οι υποδοχές και κάτω πρέπει να βάλω τα αντικείμενα, άρα λοιπόν το νη μειον μη. Συνεπώς κάνοντας τώρα την απλοποίηση φεύγει το μη με το μη πάνω και τελικά αυτό το οποίο μένει είναι νη μειον ένα ανά νη μειον μη, έτσι. Και είναι πράγματι ακριβώς το αποτέλεσμα το οποίο μας δίνει και στην εκφώνηση, άρα λοιπόν όντως το ερώτημα και αυτό είναι σωστό.